Δυνατό αμφίροπο παιχνίδι στην Καλύφη, το Εθνικός Αστέρας Καλυφή του Δόξα Πετρούσας 1-1 το μάτς με δύο γρήγορα γκολ. Κώστας Πουλικίδης ρέφερι της αναμέτρησης, το βλέπετε εδώ, μαζί με τους δύο βοηθούς που είναι η Δημητριάδου Γεωργία και αντί του Παναγιώτη Κουβαλάκη βλέπω τη Δήμητρα Κοτανίδου, βοηθός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να δούμε εντεκάδες για τις δύο ομάδες. Για την Καλύφη το Θωμάς Ματρακούκας παρέταξε Τσαγκαλίδη, Ασλανίδη στο 85 Σαχανίδη, Νεοφυτίδη Τσάκαλο στο ημίχρονο στη θέση του Σεμπελίδης και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε άλλη αλλαγή. Χαραλαμπίδης Ταχτσόγλου Σοφιανίδης, Φερσιζίδης Παρουτζής Μαντάς και Φουρουτζής στο αρχικό σχήμα. Για την ομάδα της Πετρούσας ούτε εκεί είχαμε πολλές αλλαγές, τρεις αλλαγές όλο και όλο από το Δημήτρη Κυριακίδη. Χαραλαμπίδη στο τέρμα, Ξενίδης Χατζησαβίδης Τζάρτζαλος Κοκοτσάκης, Ντόμπρος Μιχαλάκης Κυριακίδης στο ημίχρονο μπήκε ο Γεωργιάδης στη θέση του, Παναγιώτου Φόρης στο 77 μπήκε ο Κατσαβουνίδης, Γάιδας Αντωνιάδης στο 65 στη θέση του μπήκε ο Καλέργης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, όπως είπαμε δύο γρήγορα γκολ στο παιχνίδι. Γάιδας πρώτη προσπάθεια παίζει με το Μιχαλάκη από αριστερά, Μιχαλάκης παράλληλη σέντρα θα κόψει ο Χαραλαμπίδης σε κόρνερ στο 5ο λεπτό. Κόρνερ λοιπόν για την Πετρούσα, εκτελείται από τον σπεσιαλίστα τον Μιχαλάκη, Βαγγέλης Γάιδας, τον έχουμε δει να σκοράρει με απευθείας φάουλ, με δυνατά σουτ, το βλέπουμε και με το κεφάλι, πολύ ωραία κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, το γκολ για την ομάδα της Πετρούσας και διορθώνω δεν είναι ο Μιχαλάκης αλλά ο Σταύρος Κυριακίδης, ο παίκτης που εκτέλεσε το κόρνερ, τώρα που ήρθε κοντά η κάμερα το είδα καλύτερα, Κυριακίδης λοιπόν εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά από τον Βαγγέλη Γάιδα, προσπάθησε ο Τσαγκαλίδης να βγάλει την μπάλα, ενστικτοδός ο εξαιρετικός Τσαγκαλίδης σε αυτό το παιχνίδι, ο Πιτσιρικάς έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ πήγε να βγάλει το κεφαλιά, ήταν πολύ δυνατή όμως από κοντά. 0-1 ο Γάιδας στο 5 για την Πετρούσα. 4 λεπτά μετά στο 9. Φουρουτζής σε μια προσπάθεια για την Καλύφη. Το ωραία προσπάθεια περνάει από αριστερά. Φουρουτζής τον πιέζει ο Κοκοτσάκης. Μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα για από κοντά ο Τσάκαλος με τον αργό αλλά βασανιστικό τρόπο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βασανιστικό τρόπο για τον αντίπαλο βέβαια, για τον ίδιο. Στο 9 1-1 η Καλύφητος εδώ. Φουρουτζής γυρίζει. Απευθείας το πλασέ από τον Τζάκαλο, δεν προλαβαίνει ο Χαραλαμπίδης, δοκάρει και μέσα η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 βλέπετε εδώ από το άγγιγμα της μπάλας, θα έλεγα περισσότερο του Τσάκαλου, ισοφαρίζει σε 1-1 η ομάδα της Καλυφίτου. Ενστικτοδός αλλά ωραία ενέργεια από τον Τσάκαλο, ήθελε, γύρισε το πόδι προς την εστία, ισοφάρισε σε 1-1 στο 9. Γάιδας, πολύ ωραία κάθετη πάσα για τον Σταύρο Κυριακίδη. Κυριακίδης πάει να μπει στην περιοχή προς ποιήσεις, θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Τσαγκαλίδης, ο καλύτερος παίχτης της Καλυφίτου στο μάτς, αυτός και ο Ταχτσόγλου και με τον Παρούτσι και τον Φουρουτζή μπροστά, ήταν οι κορυφαίοι για τον Εθνικό Αστέρα. Ο Γάιδας πολύ καλός για την Πετρούσα, όπως και ο Ξενίδης αριστερά. Εδώ μια προσπάθεια με τον Νεοφυτίδη, θα κάνει μια σέντρα. Τζάρτζαλος προσπάθησε να απομακρύνει. Έγινε το σουτ, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Είναι και σηκωμένη η σημαία της βοηθού της κυρίας Δημητριάδου για offside. Ξενίδης εδώ σε ένα ωραίο ανέβασμα από αριστερά, κρατάει την μπάλα, θα περάσει. Επιμένει, θα κάνει το σουτ. Τσαγκαλίδης στη γωνία του μπλοκάρει την μπάλα στο 20 λεπτό. Επίθεση για την Πετρούσα με το Μιχαλάκη να παίζει δεξιά. Κυριακίδης προσπαθεί να περάσει, γυρίζει την μπάλα, δεύτερο δοκάρι, πολύ καλή σέντρα κεφαλιά του Γάιδα, η μπάλα θα περάσει out στο 27, πολύ καλή ευκαιρία για την Πετρούσα με το Βαγγέλη Γάιδα πάλι να σκοράρει με το κεφάλι. Προσπαθεί Καλύφητος να απαντήσει, θα γίνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς το Φουρουτζή, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Κυριακίδης κράτησε την μπάλα, έπαιξε με τον Φόρη τον Παναγιώτου. Αυτός ανεβάζει από αριστερά τον Ξενίδη. Καλή σέντρα ξηραφιά του Ξενίδη, αλλά ο Τσαγκαλίδης γραπώνει την μπάλα. Μπλοκάρει σταθερά. Ξενίδης εκτελεί ένα ακόμη φάουλ. Γάιδα σε κεφαλιά και πάλι ο Τσαγκαλίδης είναι εκεί για να πέσει και να μπλοκάρει την κεφαλιά του Γάιδα. Εδώ λοιπόν ο Μιχαλάκης θα κάνει το μαρκάρισμα στον παίκτη. Ο κύριος Πουλικίδης κοντά στη φάση θα τον αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 36 λοιπόν, δεύτερη κίτρινη αποβολή για τον Μιχαλάκη. Θα μείνει με 10 παίκτες η ομάδα της Πετρούσας για το υπόλοιπο του μάτς. Το μαρκάρισμα του Μιχαλάκη, υποσχόμενη επίθεση για την Καλύφητο. Δεύτερη κίτρινη κάρτα η απόφαση του Κώστα Πουλικίδη. Εδώ το μαρκάρισμα του Τζάρτζαλου, βλέπετε προς τον Ασλανίδη, έκοψε την μπάλα. Νέα προσπάθεια με τον Παρουτσί για την Καλύφη, το επαναλαμβάνω το 36 με 10 παίκτες η ομάδα της Πετρούσας. Πολύ καλή στιγμή εδώ με τον Παρουτσί, σωτήρια η επέμβαση του Χαραλαμπίδη, κατέβασε την μπάλα ουσιαστικά με το ένα χέρι. Ξενίδης από αριστερά κρατάει την μπάλα, θα βγάλει μια ωραία σέντρα στην περιοχή. Ο Τσαγκαλίδης βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα πριν ο Γάιδας γίνει επικίνδυνος. Η επέμβαση του Τσαγκαλίδη, νέα προσπάθεια για την ομάδα της Πετρούσας από δεξιά.
θα γίνει μια σέντρα η κεφαλιά του Γάιδα και πάλι ο Τσαγκαλίδης είναι εκεί για να μπλοκάρει την μπάλα στο 55, παρότι με 10 παίκτες βλέπουμε ότι Πετρούσα παίζει πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο, με Φόρη Παναγιώτου, επίσης πολύ καλό ματσοφόρης Παναγιώτου, γυρίζει την μπάλα, καταπληκτικό Τσαγκαλίδης, βγάζει το 4-4 με το Γάιδα, κρατάει το 1-1 για την ομάδα του, δείτε εδώ το replay, δεν θα δείχνουμε μόνο στα δοκάρια replay και στις επεμβάσεις των τερματοφυλάκων και άλλο ένα replay, γιατί ο Τσαγκαλίδης κάνει πολύ καλή επέμβαση, κλείνει την εστία στο Γάιδα και αποκρούει την μπάλα κρατώντας το 1-1 για την ομάδα του. Φάουλ για την Πετρούσα με τον Ξενίδη πάνω στην μπάλα, Τζάρτζαλο και Γάιδα. Προσποιεί το Ξενίδη, αφήνει για τον Τζάρτζαλο, αφήνουν όλοι τελικά. Γάιδα εκτελεί μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τσαγκαλίδη. Θα περάσει out. Χάνεται η ευκαιρία για την Πετρούσα. Εδώ κάποιες παρατηρήσεις στο Δωμά Ματρακούκα στον πάγκο της Καλυφίτου. Χρεώνεται με κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον κύριο Πουλικίδη. Προφανώς για κάποια προηγούμενη φάση. Επίθεση για την ομάδα της Πετρούσας, μια μπαλιά προς το Γάιδα, Γάιδας γύρισε προς τον Φόρη Παναγιώτου, ο οποίος έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, αυτό το σούτ από τον Παναγιώτου. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε τώρα με κοντινή πάσα, ελέγχει ο Μαντάς, καλό σου του Μαντά, απομακρύνουν οι αμυντικοί, επιμένει ο παίκτης της Καλυφίτου, γυρίζει προς τα πίσω, θα γίνει ένα γέμισμα, τρία άτομα σηκώθηκαν εκεί, Ασλανίδης Μιχάλης προσπαθεί να μπει στη φάση, διπλή προσπάθεια αλλά χλιαρό το τελείωμα, πρώην παίκτης της Πετρούσας ο Μιχάλης Ασλανίδης, μπλόκαρε εκεί ο Χαραλαμπίδης, νέα επίθεση τώρα για την ομάδα της Πετρούσας με τον Ντόμπρο, Ντόμπρος ανεβαίνει από δεξιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Παναγιώτου, αυτή πολύ μεγάλη φάση για την Πετρούσα με τον Παναγιώτου, δοκάρι στο 67, δείτε πολύ καλή και στην αντίθετη κατεύθυνση του τερματοφύλακα από τον Φόρη Παναγιώτου. Άτυχος όμως, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φόρη Παναγιώτου για την Πετρούσα να κάνει το 1-2 στο 67. Είπαμε και με 10 παίκτες. Πολύ καλή η εμφάνιση της Πετρούσας. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε με την Αλιστράτη την προηγούμενη αγωνιστική. Νέο σου τώρα, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του εξαιρετικού Τσαγκαλίδη. Ένα φάουλ με τον Ξενίδη στο 75 για την Πετρούσα. Βλέπετε εδώ προσπαθούν να βγάλουν offside τους παίχτες της Πετρούσας ή της Καλυφίτου. Τραβήχτηκαν γρήγορα πριν εκτελέσει ο Ξενίδης. Η μπάλα πέρασε out. Στο χώρο του κέντρου μια προσπάθεια με τον Ντόμπρο για την Πετρούσα. Μάτς που δεν ήταν για 1-1, ήταν για πολύ περισσότερα γκολ. Θα γίνει κάθετη Τσαγκαλίδης. Βγαίνει, κόβει την μπάλα Κατσαβουνίδης στο σουτ. Πολύ καλή επέμβαση του Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης που είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια. Βοηθάει πολύ την Καλυφίτου. Έκοψε την μπάλα με σωτήρια προβολή. Παρουτσής στο 93. Δική του σειρά να περάσει το Χαραλαμπίδη. Να σουτάρει και πάνω στη γραμμή ο Ντόμπρος. Αν πρόλαβα να δω εκεί, καλά να κόψει την μπάλα και να χάσει την ευκαιρία. Μία κλασική ευκαιρία με Κατσαβουνίδη στο τέλος για την Καλύφητο. Μία για την Πετρούσα με Κατσαβουνίδη. Μία για την ομάδα της Καλυφίτου με τον Παρουτσί. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Ξεκίνησε, θα έλεγα, ιδανικά στην πρώτη στατική φάση που είχαμε. Γιατί είχαμε ένα γκολ. Προηγηθήκαμε. Είχαμε μπει στο παιχνίδι. Αλλά παρόλα αυτά, σε μια αδράνεια της αμυντικής μας λειτουργίας, πετύχαμε την ισοφάριση και εκεί σχετικά γρήγορα. Σε γενικές γραμμές παίξαμε αρκετά καλά και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Είχαμε ένα πλάνο το οποίο μας έβγαλε λίγο εκτός οικονομικά, όταν πετύχαμε στο περίπου στο 30 ο Μιχαλάκης με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εκεί μείναμε με 10 παίκτες. Οπότε διαφοροποιήσαμε λίγο το σχηματισμό, διαφοροποιήσαμε λίγο την τακτική μας. Αλλά παρόλα αυτά και με 10 ποδοσφαιριστές θεωρώ ότι κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποιο γκολ, δεν τα καταφέραμε, ήμασταν άστοχοι, ήμασταν άτυχοι. Και τελικά το αποτέλεσμα έδειξε ισόπαλο. Παρόλο που μείναμε με 10 παίκτες, τα παιδιά δώσανε πραγματικά πολλές μάχες, δώσαν την ψυχή τους. Σε γενική γραμμή στο παιχνίδι κερδίσαμε ελάχιστες φορές και με κλασική ευκαιρία ίσως μία προς το τέλος εκεί που θα μπορούσε να δεχτούμε κάποιο γκολ. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Δώσανε τον αγώνα τους, δώσανε τη μάχη τους και καταφέραν να κάνουν έστω και το μόνο της οπαλίας κατά αυτές τις συνθήκες. Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και να ευχηθώ την καλή του να πετύχει τους στόχους της και να παραμείνει στην κατηγορία που ό,τι γνωρίζω αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα διαφοροποιηθώ από τον Δημήτρη, έχει δίκιο σε αυτά που είπε. Εγώ θα πω λίγο πιο Δημήτρη, σε οποίο πιο εκλεκτικά, πιο άγγελουσα τα πράγματα. Η Πετρούσα ήταν καλύτερη από εμάς, παρότι εμείς ήμασταν με 10 παίχτες. Η Πετρούσα ήταν με 10 παίχτες. Εμείς επιλέξαμε λάθος τρόπο παιχνιδιού.
και εμείς με τον τρόπο που παίξαμε. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει οι δικοί μου ποδοσφαιριστές να έρθουν στο γήπεδο να έχουν συμπροπόνηση. Αυτό το δεκαήμερο που δείχνει, δεκαπενθήμερο που δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα, γιατί είχαμε ρεπό, μας έβγαλε εκτός και μας δημιούργησε διάφορα προβλήματα και διάφορα θέματα. Εμείς δεν παρουσιάσαμε σήμερα το πρόσωπο που θα έπρεπε να παρουσιάσουμε στην ομάδα. Όπως είπατε, ο ήταν καλύτερα από εμάς, γιατί όταν ενδεχομένως και το ένα δεύτερο γόνα εκεί στο λοκάρι που είχε, αλλά στο τέλος μπορούσαμε να κλέψουμε εμείς, γιατί έχει περιπλοπεί στα επρόκειτο, να κλέψουμε εμείς το παιχνίδι στο τέλος με τον Παρτζή. Εύχομαι στον Δημήτρη να συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνει και στην Πετρούση κάθε επιτυχία.